Επίσκεψη με φόντο ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς πραγματοποιούν τις ημέρες αυτές 32 μαθητές από την Ιορδανία. Οι δεσμοί Ιορδανίας και του Ελλάδος είναι πολύ στενοί. Πολλοί Ιορδανοί επισκέπτονται την Ελλάδα. Επίσης τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δώσουμε κάποιες υποτροφίες στα παιδιά εδώ πέρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι μαθητές που προέρχονται από τα σχολεία του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τόσο τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Κρήτης, να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά που προσφέρει το νησί, αλλά και να κάνουν τις διακοπές τους μέσα σε κλίμα φιλοξενίας. Έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην καλύτερη διαμονή τους για να δουν από κοντά την Κρήτη και να αναπτύξουμε τις φιλίες που πρέπει. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάθε λόγο να χαιρόμαστε, γιατί είναι Ορθόδοξοι και μέσα από το 15ήμερο που μένουν στην Κρήτη βλέπουν πολλές από τις ομορφιές και μεταφέρουν στην πατρίδα τους αυτή την αγάπη και τη φιλοξενία των Κρητικών. Τα δύο τελευταία έτη τα παιδιά από την Οργανία έρχονται και περνούν τις διακοπές τους 2 με 3 εβδομάδες στις κατασκηνώσεις του Κοκκίνη Χάνη. Επισκέπτονται διάφορα αξιοθέατα της Κρήτης. Οι ομορφιές της Κρήτης είναι πανάληπτες. Αυτά τα παιδιά έρχονται από μια χώρα που είναι κατά πλείστον έρημος. Οπότε οι ομορφιές εδώ είναι για αυτούς και το κάτι άλλο. Φέτος είχα μεγάλο αριθμό που ήθελαν να έρθουν, επειδή πέρυσι τα παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί εδώ τα προηγούμενα χρόνια τους είπαν τι ωραία περάσανε. Η υποδοχή των τοπικών φορέων άλλωστε του νησιού τους έχει δείξει ήδη το καλύτερο πρόσωπο της Κρήτης.